Η αναστάτωση επικράτησε το πρωί τη Πέμπτη στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη όταν σήμανε συναγερμό επί τα ποτήλε για βόμβα. Άγνωστο, κάλεσε την άμεση δράση στι 9 και 18 και ενημέρωσε για ύπαρξη βόμβα στο μέγαρο. Το κτίριο και ο χώρο γύρω από το μέγαρο εκενώθηκαν και για περίπου μία ώρα στελέχη του τμήματο εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών με τη συνδρομή δύο αστυνομικών σκύλων χτένισαν τον χώρο. Δεκάδε πολίτε και παράγοντε τη δικαιοσύνη που μετέβησαν από νωρί το πρωί στα δικαστήρια είχαν κατακλείσει το πεζοδρόμιο ενώ η οδός 28 Οκτωβρίου είχε αποκλειστεί όσο γινόταν ο έλεγχος της αστυνομίας. Όταν απεδείχθη πια πως επρόκειτο για φάστα, ο κόσμος άρχισε σταδιακά να εισέρχεται στα δικαστήρια και λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε η εκδίκαση των υποθέσεων.